Υποψήφια Δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του Συνδυασμού Ηράκλειο για σένα, Μαρία Καναβάκη, είναι κοντά μας απόψε. Καλησπέρα σας, κυρία Καναβάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Λοιπόν, είστε ενεργοί πάρα πολλά χρόνια. Δεν συστήνεστε τώρα στον κόσμο. Έχετε περάσει από θέσεις ευθύνης, από την αντιδημαρχία. Έχετε εμπειρία. Επομένως, ήθελα να σας ρωτήσω αν για εσάς προσωπικά ήταν αυτονόητο το επόμενο σκαλοπάτι, το επόμενο βήμα. Είμαι σχεδόν 10 χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου. Είμαι ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Όμως δεν ήταν αυτός ο σκοπός το να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Σε κάθε περίπτωση είχα και δημόσια τοποθετηθεί, ειδικά το τελευταίο διάστημα που οι ερωτήσεις προφανώς και πύκνωναν για το τι θα κάνουμε, ότι θέλω πολύ να είμαι μέλος και μέρος μιας ομάδας ανθρώπων που θα έχουν λόγο για το Ηράκλειο, λόγο για το Δήμο, λόγο για την πόλη την επόμενη μέρα, εφόσον η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει κάνει ένα κύκλο, ο οποίος κλείνει και οδεύει προς το τέλος. Mm-hmm. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, η πρόταση κατατέθηκε. Θεωρήσαμε στην ομάδα αυτή των ανθρώπων που όλο αυτό το διάστημα είχαμε αυτή την άποψη, θεωρήσαμε χρέος μας, θεωρήσαμε καθήκον μας να καταθέσουμε τη δική μας ξεκάθαρη αυτοδιοικητική πρόταση για την πόλη και πόσο μάλλον τη στιγμή που θεωρούμε τις υπάρχουσες προτάσεις μη κατάλληλες για το Δήμο Ηρακλείου. Ωραία. Θέλετε να μας δώσετε έτσι το βασικό πλαίσιο των προτεραιοτήτων σας? Το βασικό πλαίσιο των προτεραιοτήτων μας, έχω ξαναπεί και δημόσια, είναι το εξής. Ξεκινάμε με μια εσωτερική αναδιάρθρωση του Δήμου Ηρακλείου στο εσωτερικό του περιβάλλον, διότι ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να οπλιστεί κατάλληλα, να αποκτήσει την επάρκεια, να αποκτήσει τη στελέχωση, να αποκτήσει όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσει το επόμενο βήμα, που είναι επόμενο βήμα των προτεραιοτήτων μας και δεν είναι άλλο από την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι κάτι που απασχολεί όλους μας. Και διαχρονικά. Και διαχρονικά. Αυτό γιατί? Και είναι απορίας άξιων. Κάθε φορά, σε κάθε προεκλογική περίοδο, συζητάμε ακόμα για τα αυτονόητα. Συζητάμε τα αυτονόητα, όμως όταν γνωρίζεις τα πράγματα εκ των έσω, ξέρεις ότι τα αυτονόητα δεν είναι πολλές, τις περισσότερες ίσως φορές, δεν είναι απλά. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας οργανισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρότατα ζητήματα υποστελέχωσης και αυτά τα ζητήματα δεν θα σταματήσουν αν δεν περάσει ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ως συνδυασμός θέσαμε πρώτη στη δημόσια συζήτηση, θέσαμε πρώτη στην ατζέντα της προεκλογικής περίοδου και εσωτερικός οργανισμός σημαίνει ότι φτιάχνω ξανά φιλικό και όπως πρέπει σύγχρονο τον οργανισμό που λέγεται Δήμος Ηρακλείου. Διεκδικώ και απαιτώ στις οργανικές μου θέσεις να έχω στελέχωση, να έχω προσωπικό. Οπλίζω λοιπόν το περιβάλλον μου, το αναδιαθρώνω, το αναδιοργανώνω και βγαίνω να αντιμετωπίσω την καθημερινότητα του Δημότη, η οποία είναι και αυτή που απασχολεί όλους μας. Έτσι. Η καθαριότητα, το πράσινο, το πάρκο, το οδικό δίκτυο, οι λακκούβες που πρέπει να κλειστούν, είναι πράγματα που μπορεί να τα θεωρούμε απλά, μπορεί να τα θεωρούμε ότι είναι εύκολα να γίνουν, όμως χρειάζεται μία προαπαιτούμενη κατάσταση. Αυτή θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα, αυτή θέλουμε να φτιάξουμε πρώτα. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς. Βγαίνουμε, αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και παράλληλα σχεδιάζουμε ένα στρατηγικό σχέδιο. Ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει να κάνει με την δρομολόγηση και την υλοποίηση των ήδη έργων που υπάρχουν, μελέτες κτλ. Δρομολογημένα, δημοπρατημένα, συμβασιοποιημένα και παράλληλα ξεκινάμε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό για το Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, σύμφωνα με τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, χωρίς να μείνει αναξιοποιητή καμία ευκαιρία χρηματοδότησης. Λοιπόν, θα ήθελα, κυρία Καναβάκη, να σταθούμε και σε επιμέρους ζητήματα τα οποία προκύπτουν και μέσα από το ρεπορτάζ, αν θέλετε, διαχρονικά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε σχέση με το φράγμα των Δαφνών, το οποίο δεν έχει προχωρήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέτω, γιατί μιλάμε για ένα αντιπλημμυρικό έργο. Και αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες και τις καταστάσεις πια που ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια, έτσι? Καλώς κάνετε και το θέτετε και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και εμείς ως συνδυασμός είμαστε αυτοί που θέσαμε επίσης πρώτοι
το γεγονός ότι ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να είναι ανθεκτικός και η πόλη να είναι ασφαλής. Βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας, βλέπετε η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή, τι φέρνει καθημερινά. Δεν θέλουμε να ζήσουμε φαινόμενα που έχουν ζήσει δυστυχώς άλλες περιοχές και το φράγμα των Δαφνών έχει μία διτή σημασία το να προχωρήσει. Έχει από τη μια να προχωρήσουν τα σχέδια πόλης που έχουν να κάνουν με τις δυτικές συνοικίες και από την άλλη φυσικά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας. Κάτι που επαναλαμβάνω, εμείς πρώτοι θέσαμε ως αναγκαιότητα και χαιρόμαστε πολύ που τα θέματα που θέτουμε, όπως και ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών που σας είπα πριν, αλλά και τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, ακολουθούνται από άλλους υποψηφίους και ξεκινούν και τα βάζουν και εκείνοι στην ατζέντα τους, στη συζήτησή τους και αρχίζουν να μαθαίνουν και να μας πληροφορούν και εμάς για αυτά τα θέματα που εμείς βάλαμε πρώτοι. Παλιά πόλη Ηρακλείου και προσβασιμότητα. Άλλο διαχρονικό αγκάθι αυτό. Άλλο ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο έχει καθυστερήσει, διότι έχουν καθυστερήσει αρκετά, όχι αρκετά, πάρα πολύ, έως δραματικά θα έλεγα, η εγκρίση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ρημοτομικού έχει κολλήσει. Αυτή τη στιγμή, για να προχωρήσει, θα πρέπει να υπάρξει μία γεωλογική μελέτη, κάτι που τουλάχιστον εμείς δεν πρόκειται να αποφύγουμε αυτό το στάδιο, διότι όταν μιλάμε για γεωλογικές μελέτες, μιλάμε για τα ζητήματα που λέγαμε αμέσως πριν. Μιλάμε δηλαδή για ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Και χρειάζεται μία επικαιροποίηση του τοπογραφικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, η βούλησή μας είναι να προχωρήσουν και τα δύο θέματα, διότι έχουν να κάνουν και τα δύο θέματα με θέματα ασφάλειας, αλλά και σε ό,τι αφορά το δεύτερο, το θέμα της παλιάς πόλης, είναι ένα κομμάτι ιστορικό, είναι ένα κομμάτι βασικό της πόλης, το οποίο επιτέλους πρέπει να προχωρήσει. Mm-hmm. Και εκεί, αν θέλετε, έρχεται και αυτό που λέμε εξ αρχής από την πλευρά μας. Ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχει ένα διεκδικητικό λόγο, θα πρέπει να έχει ένα ισχυρό ρόλο και να πιέζει καταστάσεις, να απαιτεί καταστάσεις, να διεκδικεί καταστάσεις και να μην περιμένει χρονοβόρες διαδικασίες από την κεντρική εξουσία, από την πολιτεία, αλλά να παρεμβαίνει και να ζητάει αυτά που μας αναλογούν, αυτά που αντιστοιχούν στον τέταρτο. Αυτό θεωρείτε παραλίγο ότι δεν συνέβαινε στο βαθμό που έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια? Δεν κάνω καμία τέτοιου είδους νήξη. Λέω πώς θέλουμε εμείς, έχουμε σκοπό να διοικήσουμε και πώς εμείς θα διεκδικούμε πολιτικά και έντονα οτιδήποτε απαιτείται για την πόλη μας. Εντάξει, εγώ σας ρώτησα σε επίπεδο καλοπροαίρετη της κριτικής, σε απολογιστικό επίπεδο, αν θέλετε, γιατί τα λάθη καλό είναι να τα βλέπουμε και να τα διορθώνουμε. Κοιτάξτε, να πηγαίνουμε παρακάτω. Ο κάθε άνθρωπος και ο έχων την εξουσία στα χέρια του, τη διαχειρίζεται σύμφωνα με την δική του άποψη, με την δική του προσωπικότητα και, και τα δικά του, αν θέλετε, χαρακτηριστικά. Σε ό,τι μας αφορά, στο συνδυασμό Ηράκλειο για σένα, έχουμε θέσει εξ αρχής ότι θα είμαστε δυναμικοί, θα είμαστε διεκδικητικοί και δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για ζητήματα που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου, είτε είναι αρμοδιότητά μας, είτε όχι. Και δεν είναι μόνο η πόλη, και επειδή έχετε τεράστια διάδραση με τον κόσμο, θέλω να μου πείτε λίγο στην ενδοχώρα ποιο είναι αυτό το θέμα που σας προτάσουν ως μείζον. Την ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου, την οποία επίσης από εκεί μάλλον ξεκινήσαμε τις εξορμήσεις μας, από εκεί ξεκινήσαμε να ακούμε και να συνομιλούμε με τους συνδημότες μας, πρέπει να σας πω ότι την απασχολούν επίσης θέματα καθημερινότητας. Είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή. Είναι θέματα δηλαδή του χωριού τους, της πλατείας τους, να είναι καθαρή, να υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος, να υπάρχει μια παιδική χαρά, το νερό, ζητήματα δηλαδή αυτονόητα και δεδομένα, που όμως δεν είναι. Λοιπόν, ακούμε κάθε φορά την ατζέντα των υποψηφίων και το ερώτημα που ακολουθεί είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και επειδή νομίζω ότι είστε η καθήλυνα αρμόδια, έχετε περάσει και από την θέση αυτή, άλλωστε, έτσι. Θέλω λίγο να μας διαφωτίσετε σε σχέση με το τι υπάρχει πρακτικά στο Ταμείο, τι θα παραλάβει ο επόμενος. Έχετε κάνει λόγο για ένα αποθεματικό 21 εκατομμυρίων, σωστά? Σωστά. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Και η ερώτηση αυτή δεν θα διαφωτίσει απλώς, αλλά ελπίζω να σταματήσει όλη αυτή τη σπήλωση που υπάρχει γύρω από το όνομά μου σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου.
Υπήρξα αντιδήμαρχος οικονομικών από το 2019 μέχρι και πριν λίγο διάστημα που παραιτήθηκα από τη θέση για λόγους αρχής για να διεκδικήσω το Δήμο Ηρακλείου. Ήταν ένα διάστημα όχι εύκολο. Ένα διάστημα όχι απλό. Ένα διάστημα στο οποίο συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. COVID, ενεργειακή κρίση, κοινωνική κρίση, οικονομική κρίση, αλλεπάλληλες δηλαδή κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλο αυτό το περιβάλλον δεν ήταν δυνατό να αφήσει ανεπηρέαστο το Δήμο Ηρακλείου, ούτε φυσικά τα οικονομικά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Δήμος Ηρακλείου πτώχευσε ή ότι ο Δήμος Ηρακλείου χρεοκόπησε. Ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ένα ταμιακό υπόλοιπο 20 με 21 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Τουλάχιστον αυτό είχε όταν εγώ παρέδωσα και έπαψα να είμαι πλέον αντιδήμαρχος οικονομικών και πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας ρόλος ο οποίος ήταν απαιτητικός, ένας ρόλος που απαιτούσε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ήταν και ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έπρεπε να διοικήσει, αν θέλετε, τη Διεύθυνση Οικονομικών σε όλο αυτό το αντίξω και ασταθές οικονομικό δεν διαφωνεί κανείς περιβάλλον αυτό. Που υπήρχε. Ωστόσο, η αντιπολίτευση, αυτό που σας καταλογίζει και το γνωρίζετε, είναι ότι αυτά τα 21 εκατομμύρια είναι δεσμευμένα σε πληρωμές εργολάβων. Νομίζω ότι όλα αυτά ένας κοινός νους μπορεί να καταλάβει αν γίνονται σκοπίμως, αν γίνονται τεχνιέντος και αν έχουν πολιτική σκοπιμότητα και για να το πούμε με το όνομά τους, αν έχουν σκοπό να πλήξουν εμένα ως Μαρία Καναβάκη και ως υπεύθυνη των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου. Ξεκαθαρίζω ρητά ότι δεν υπήρχαν φαινόμενα κακοδιαχείρισης, δεν υπήρχαν φαινόμενα ανέντιμης στάσης και συμπεριφοράς και ο Δήμος κρατήθηκε όρθιος σε μία περίοδο πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για το Ηράκλειο, σε μία περίοδο κρίσιμη για τη χώρα, σε μία περίοδο κρίσιμη για όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ, ο Δήμος κρατήθηκε, ξαναλέω, όρθιος και ελπίζω αυτή η λάσπη γύρω από τα οικονομικά και από το όνομά μου κάποια στιγμή επιτέλους να σταματήσει. Λοιπόν, στάθηκα σε ένα σημείο της ομιλίας σας, της προχθεσινής σας ομιλίας, μεταξύ άλλων είπατε. Αρκετοί ήταν αυτοί που ήθελαν η κίνησή μας να μην δώσει το παρόν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το γνωρίζω, το ένιωσα, το εισέπραξα. Θέλετε μήπως να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι? Εντάξει, να δείτε. Είμαστε ένας συνδυασμός ανεξάρτητος. Mm-hmm. Είμαστε ένας συνδυασμός ελεύθερος. Είμαστε ένας συνδυασμός που δημιουργήθηκε από υγιείς και δραστήριες δυνάμεις της πόλης. Που το μόνο που θέλουμε είναι να δουλέψουμε για την πόλη που αγαπάμε. Πίσω μας δεν έχουμε μηχανισμούς. Πίσω μας δεν έχουμε συμφέροντα. Πίσω μας δεν έχουμε πολιτικά γραφεία. Πίσω μας δεν έχουμε τίποτα που να μας δεσμεύει και να μας κρατάει. Επομένως, είμαστε μία ελεύθερη, μία αδέσμευτη, μία καθαρή φωνή και επίσης μία φωνή που ξέρει πάρα πολύ καλά το Δήμο Ηρακλείου και τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Και αυτές οι φωνές είναι πολλές φορές ενοχλητικές. Αυτές οι φωνές από κάποιους καλό είναι να μην υπάρχουν. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ. Οι φωνές αυτές δεν εισακούστηκαν, δεν πέτυχαν. Είμαστε εδώ, είμαστε μία αυτοδιοικητική παράταξη με ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πλάνο για το Δήμο Ηρακλείου, με ένα πρόγραμμα που αν μας τιμήσουν οι Ηρακλειώτες και έχουμε την δυνατότητα και την τιμή να διοικήσουμε το Δήμο Ηρακλείου, θα το κάνουμε με εμπειρία, με γνώση και με βαθιά ανανέωση που θα υπάρξει του πολιτικού προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου. Θέλω να σας πω ότι η γνώμη μου είναι, και έτσι είναι, στις 8 του Οκτώβρη ο Ηρακλειώτης θα επιλέξει τι δήμαρχο θέλει η πόλη του. Μαζί με μια συγκεκριμένη ομάδα που θα είναι θα απαρτίζει την εκτελεστική εξουσία του Δήμου Ηρακλείου. Εμείς προτείνουμε στους συνδημότες μας ένα συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης. Μία γυναίκα της αυτοδιοίκησης, μία γυναίκα που έχει θητεύσει στο Δήμο Ηρακλείου, γνωρίζει τα ζητήματα, γνωρίζει τα θέματα και μαζί της είναι και έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά στην πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι, Ηρακλειώτισσες και Ηρακλειώτες, που θέλουν να υπηρετήσουν την πόλη τους με πάθος, χωρίς δεσμεύσεις, ελεύθερα και μόνο με διάθεση για προσφορά. Αυτό είμαστε,
αυτό λέμε και αυτό παρουσιάζουμε στους συνδημότες μας. Ξέρετε, και εδώ θέλω να σταθώ, εδώ φαίνεται και η διαφορά μας, αν θέλετε, με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Και με την ευκαιρία της δημόσιας συζήτησης που κάνουμε εδώ, θέλω να πω ότι έχω δύο φορές προσκαλέσει τις υπόλοιπες παρατάξεις, τους υπόλοιπους υποψηφίους μου, για έναν δημόσιο, ανοιχτό, διακαναλικό διάλογο, διότι θα πρέπει οι συμπολίτες μας, πριν πάνε να ψηφίσουν, να μας έχουν ακούσει όλους και να μας έχουν δει και όλους μαζί. Να αναπτύξουμε τις θέσεις μας, να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας και ελεύθερα, ανεπηρέαστα, χωρίς κατευθύνσεις, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν ψηφοφόρο, να προσέλθουν στις κάλπες. Είναι κάτι που έχω δύο φορές τοποθετηθεί δημόσια, όμως δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Εμείς επιμένουμε, θέλουμε δημόσιο ανοιχτό διάλογο μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων. Λοιπόν, εγώ κυρία Καναβάκη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.